Στο μπάσκετ τώρα, όπου ο Πανιώνιος και ο Άρης παίζουν αυτή τη στιγμή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο τελικό του τουρνουά που διοργάνωσε ο Πανιώνιος στη Μνήμη Βαρίκα. Στον απόψινό μικρό τελικό, η Γιουγκοπλάστικα νίκησε τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 86-78. Για τους δύο χθεσινούς αγώνες μας ενημερώνει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο Δημήτρης Καρίδας. Λίγοι σχετικά φιλάθλοι, περίπου 1500, τίμησαν με την παρουσία τους τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Πανιωνίου και τη μνήμη του συμβούλου της ομάδας Ανδρέα Βαρίκα. Οι λίγοι πάντως που έσπευσαν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που άνοιξε ξανά για αγώνα μπάσκετ μετά από αρκετούς μήνες, απόλαυσαν θέαμα. Ο διοργανωτής Πανιώνιος είχε την τιμητική του θέση. Νίκησε μετά από σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο μέρος την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Γιουγκοπλάστικα με 87-83. Οι Γιουγκοσλάβοι, παρά την απουσία των Ιβάνοβιτς, Ράτζα, Σόμπιν που παίζουν πλέον σε άλλες ομάδες, αλλά και του Κούκοτς που έμεινε στο σπλιτ, εντυπωσίασαν στο πρώτο μέρος. Προηγήθηκαν 53-40 χάρη στην ευστοχία του Περάσοβιτς που είχε σημειώσει σε αυτό το διάστημα 21 πόντους. Ο Πανιώνιος ασύνδετος τα περίμενε όλα από τον Αμερικάνο Χάνσον. Στο δεύτερο μέρος η κατάσταση άλλαξε. Ο Βλάντε Τζούροβιτς χρησιμοποίησε τους Μπρούγο Γκίλιτς και ζώνη 2-3 στην άμυνα, περιορίζοντας τη δραστηριότητα του Περάσοβιτς. Αργά αλλά σταθερά ο Πανιώνιος πλησίασε στο σκορ, καλύπτοντας τη διαφορά και πέρασε 77-75 για πρώτη φορά 4 περίπου λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Τελικά έφτασε στη νίκη με διαδοχικές εύστοχες βολές τον Γάσπαρη Φάνη Χριστοδούλου Μπένατσεκ στο τελευταίο λεπτό. Ο Χάνσον με 28 πόντους και ο Γκίλιτς με 12, όλοι στο δεύτερο μέρος, ήταν οι καλύτεροι παίκτες των νικητών. Σπουδαία προσφορά είχαν στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο ο Φάνης Χριστοδούλου με 16 πόντους και ο Γάσπαρης με 15. Από τους Γιουγκοσλάβους, ο διεθνής Βέλιμιρ Περάσοβιτς σημείωσε 28 πόντους και ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης. Οι Μπένατσεκ, Γκίλιτς και Μπρούγος όμως δεν θα παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα που αρχίζει σε μία εβδομάδα, αφού η ΟΚ αρνείται να τους εκδώσει δελτία. Ο προπονητής του Πανιωνίου Βλάντε Τζούροβιτς λέει σχετικά. Πιστεύω ότι ο κόσμο μπορούσε να δει τώρα, αυτή τη στιγμή, ότι Πανιώνιος είναι μεγάλη ομάδα εάν έχει αυτοί οι τρεις παίκτες, Μπένατσεκ, Μπρούγος και Γκίλιτς. Είμαστε πολύ κοντά, Άρη και ΠΑΟΚ. Αλλά κανονικά όλες ομάδες φοβούνται και πιστεύω και στην Ομοσπονδία φοβούνται από Πανιώνιο και αυτοί δεν μπορούν να περάσουν. Σήμερα άλλαξε παιχνίδι Μπρούγος και Γκίλιτς και κανονικά και Μπένατσεκ. Μπένατσεκ ήταν τραυματισμένος, αλλά είμαι ικανοποιημένος μόνο με δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο Γιουγκοπλάστικα, μπορούμε να πούμε, είναι μεγάλη ομάδα και χωρίς Κούκοτς.